Είμαστε Έλληνες. Στην Ευρωζώνη είμαστε ισότιμοι εταίροι. Πάμε. Και διαπραγματευτούμε με τους εταίρους ισότιμους. Πάμε στα και χαρτιά. Εκλογές δεν ζητάτε. Παρακαλώ. Για τα μέτρα βέβαια. Λοιπόν, για το θέμα των μέτρων, εδώ παίζεται το παιχνίδι του παραλόγου. Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Μπορεί να μίλησαν για επαναδιαπραγμάτευση προεκλογικά, όπως είπε η κυρία Μακρύ, αλλά ξέχασαν να πει ότι μίλησαν και για κάτι άλλο. Γιατί ο κύριος Σαμαράς και στη διακαναλική του συνέλευση και στα Ζάπια 1, 2, 3 και στα 8 σημεία είπε ότι δεν μπορεί ο φτωχός ο κόσμος να υποστεί άλλο τις συνέπειες αυτής της κρίσης. Είπε μάλιστα συγκεκριμένα για τους ενστόλους, για τα ειδικά μισθολόγια, ότι πρέπει να ενισχυθούν και όχι να περικοπούν και για τις συντάξεις και τους μισθούς, ότι δεν πάει άλλο και δεν θα γίνει καμία μείωση σε μισθούς και συντάξεις. Τι βλέπουμε σήμερα, 7,8 δισεκατομμύρια ευρώ θα προέρθουν από περικοπές σε μισθούς και συντάξεις. Αυτό ονομάζεται πολιτική αλητεία για μένα. Τώρα να είμαστε εκτός, λοιπόν, γιατί μιλάτε με όχι, είναι πολιτική αλητεία. Εκτός, λοιπόν, σας παρακαλώ, σας άκουσα, θα με αφήσετε όμως να πω και την άποψή. Εκτός, λοιπόν, δεν σας πρόσβαλα. Να προσβάλλετε πολιτικά, προσβάλλετε την παράταξη την οποία εκπροσωπώ. Λοιπόν, είναι πολιτική αλητεία. Είναι εξαπάτηση του ελληνικού λαού και να σας πω και κάτι άλλο. Ούτε θα σας θυμά να το λέτε, ούτε και εγώ μπορώ να τα ακούσω αναντίον. Αυτό νιώθηκε ο κόσμος, αυτό νιώθω την ίδια. Λοιπόν, 12 δισεκατομμύρια ευρώ επιμένει ο κύριος Ντράγκη, και για να ξέρει ο κόσμος που μας ακούει τι εστί κύριος Ντράγκη, είναι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο οποίος επιμένει να του πληρώσουμε ομόλογα τα οποία θα κερδίσουν σε βάρος και στις πλάτες του ελληνικού λαού 12 δισεκατομμύρια ευρώ, με ομόλογα τα οποία τα αγόρασαν με 38 δισεκατομμύρια ευρώ και τώρα θέλουν στην ονομαστική τους αξία να τα αγοράσουμε, να το πληρώσουμε εμείς στα 50 δισεκατομμύρια. Αφήστε με ένα λεπτάκι. Και αυτό, και επίσης πέρυσι τον Αύγουστο, κέρδισαν άλλο 1,28 δισεκατομμύρια με το περίφημο, αν θυμάστε, τον ομόλογο, το οποίο πάλι πουλώντας τον αέρα μας κατάφεραν και είχαν κερδοσκοπικά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αυτά τα λεφτά. Και τώρα πάνε να πούνε ότι θέλουν. Βεβαίως. Και θέλουν τώρα να πάνε και να, αφού 2,5 χρόνια έκαναν μια τακτική από το Πασό που ξεκίνησε να πηγαίνει και να στρέφει τη μία κοινωνική ομάδα ενάντια στην άλλη. Και να πηγαίνουν και να λένε και στο εξωτερικό ότι οι Έλληνες είναι τεμπέληδες, είναι αλήτες, είναι διαφθαρμένοι, είναι δεν ξέρω τι είναι. Τώρα έρχονται και λένε ότι, γιατί το ακούω και από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μέσα στη Βουλή, το άκουγα και σήμερα το πρωί, ότι πρέπει να τιμωρηθούν οι Έλληνες πολίτες, άκουσα σήμερα από βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Ποιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας? Δεν θέλω να αναφέρω τον. Γιατί δεν το λέτε δηλαδή? Λοιπόν, άκουσα. Μα με συγχωρείτε πολύ, είναι μισόλογα, θα μιλάμε σε αυτόν τον τόπο, σε αυτή την ώρα που έχουμε φτάσει. Αν ακούσατε βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είπε, του κυβερνώντος κόμματος, ο οποίος είπε ότι πρέπει να τιμωρηθούν οι Έλληνες, να μας πείτε το όνομά του. Οι Έλληνες στην ουσία γιατί παίρνουν. Εξαπάντησαν ότι οι μισοί παίρνουν συντάξεις τις οποίες δεν αξίζουν να παίρνουν, οι μισοί το παίζουν και ευθύνονται οι Έλληνες. Ποιος βουλευτής το είπε? Γιατί δεν μας το λέτε, κυρία? Είναι σοβαρό αυτό που λέτε τώρα, έχει δίκιο ο κύριος Σταυλόπουλος. Λοιπόν, είναι πολύ σοβαρό αυτό. Μέσα στη Βουλή. Αυτό όχι, λοιπόν θυμίζει αυτά που έλεγε ο κύριος Παπανδρέου στην Ευρώπη περί διεφθαρμένων Ελλήνων. Σε πηγαδάκια της Βουλής. Είναι πεπισμένοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν πείσει τον εαυτό τους ότι τα μέτρα αυτά είναι αποτελεσματικά. Αυτά τα μέτρα είναι εκπρόσωπο του Εθνικού Κοινοβουλίου που μας λέει τι υπόθηκε σε πηγαδάκι. Δεν μπορώ λοιπόν και εγώ να εκτελεστώ ότι ήμουν παρουσία σε πηγαδάκι στελεχών άλλου κόμματος. Πείτε το μου και εσείς με ονόματα, πείτε το μου με ονόματα, ώστε εκείνος που το είδε, που ήρθε εδώ, ήταν να υποστεί και τη μορφή. Τον ακούω εδώ σε μια σοβαρή εκπομπή στην οποία συμμετέχω. Κυρία Μακρύ, τώρα μην μιλείτε τώρα όσο. Η συνεπώνυμή μου δεν κάνει ρεπορτάζ. Καταγγέλει βουλευτή του δικού μου κόμματος, του κόμματος στο οποίο ανήκω εγώ, χωρίς να λέει γιατί το είπε και σε περνούν το πάγκαλο. Ακούγονται απόψεις που θα ξεπερνούν το πάγκαλο. Αν λοιπόν εδώ θα κάνουμε όλοι ρεπορτάζ, μπορώ να κάνω κι εγώ ένα. Για πείτε μου πότε εγώ εδώ στη σημερινή εκπομπή άλλες φορές μιλώ με συναδέλφους, αλλά δημόσια. Δεν έχετε ακούσει αυτή την άποψη. Έχετε όχι ακούσει δημοσίως την άποψη συναδέλφων σας που λένε να απολυθούν 150.000 υπάλληλοι? Δεν έχετε ακούσει? Το να πει κάποιος δημόσια και να έχει και το δημόσιο. Ναι, δεν το έχετε ακούσει αυτό? Το μαζί τα φάγαμε
υπόθηκε επώνυμα από άνθρωπο που πέστηκε τις συνέπειες και δικαίωσαν. Από το μαζί τα φάγαμε είναι ακριβώς το ίδιο. Μήνυμα. Τώρα μην κρύβεστε πίσω από το δάχτυλό σα. Το ίδιο είναι τώρα. Μην μείνουμε στην ουσία. Αυτό το οποίο ακούστηκε από την. Είπε μαζί τα φάγαμε. Είχε 33 κινητά τα οποία τα πλήρωνε τα πάγια του ο ελληνικό λαό. Ήταν 9.000 ευρώ το μήνα. Δεν υπερασπίστηκα τον κύριο Πάγκαλο. Απλώ θέλω να παρακαλέσω την κυρία με την οποία έχω το ίδιο επίπεδο όταν κάνει καταγγελίε. Δεν είναι συγκεκριμένη. Διαφορετικά υποβαθμίζεται το επίπεδο μια συζήτηση, την οποία εγώ θέλω να συμμετέχω. Μέχρι εκεί. Διότι η κυρία Ζέτα Μακρύ σα λέει το εξή. Δεν μπορείτε να λέτε αυτό που λέτε χωρί να λέτε το όνομα. Διότι δηλαδή έτσι μπορεί να σας κατηγορήσει, αυτό που μπορεί είπατε. Να σας κατηγορήσει όχι, εγώ πιστεύω ότι το επίβραβε ή το κατασκευάσατε. Όχι, δεν λένε ότι πρέπει να απολυθούν οι υπάλληλοι, γιατί όλοι παίρνουν συντάξεις κουφών και τυφλό. Είπατε, ότι πρέπει να τιμωρηθούν οι Έλληνες πολίτες. Ωραία, αυτό πείτε ποιος βουλευτής συνάδελφός σας το είπε. Κατά τα λοιπά, νομίζω θέλετε να ζητήσετε συγγνώμη. Μα δεν υπάρχει ως αίσθηση αυτό το θέμα της τιμωρίας. Δηλαδή δεν υπάρχουν. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Δεν υπάρχουν συζητήσεις οι οποίες γίνονται και λένε ότι ναι, αφού τόσο καιρό ανέχεσαι το διπλανό σου, ο οποίος γνωρίζεις και εσύ και στους βουλευτές μεταξύ σας, το έχουμε ακούσει πολλές φορές και από βουλευτές. Αφού τόσο καιρό αν έχεις το διπλανό σου που γνωρίζεις ότι κλέβει την εφορία, δεν ξέρω, έχει επίδομα τυφλού ενώ δεν είναι τυφλός, αφού λοιπόν ανέχεσαι αυτό το σκηνικό, καλά να πάθεις τώρα που σου κόβουν και εσένα τη σύνταξη. Ή δεν υπάρχει ως λογική. Δεν μας είπε κάτι. Γιατί κύριε Μπαλάφα. Όχι, όχι, δεν είπα αυτό. Όχι, λέω απλώς ότι. Δεν υπάρχει ως λογική. Όλα υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Να ξέρουμε αυτό. Είναι στο πλαίσιο της αφήγησης του δρόμου. Είναι στο πλαίσιο Πάγκαλου. Αλλά υπάρχει ότι. Κύριε Μπαλάφα, είμαστε Έλληνες. Στην Ευρωζώνη είμαστε ισότιμοι εταίροι. Και διαπραγματευτούμε με τους εταίρους ισότιμοι. Πάμε και στην κυρία Μακρύ. Εκλογές δεν ζητάτε. Παρακαλώ. Για τα μέτρα βέβαια. Λοιπόν, για το θέμα των μέτρων, εδώ παίζεται το παιχνίδι του παραλόγου. Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Μπορεί να μίλησαν για επαναδιαπραγμάτευση προεκλογικά, όπως είπε η κυρία Μακρύ, αλλά ξέχασαν να πει ότι μίλησαν και για κάτι άλλο. Γιατί ο κύριος Σαμαράς και στη διακαναλική του συνέλευση, και στα Ζάπιο 1, 2, 3 και στα 8 σημεία, είπε ότι δεν μπορεί ο φτωχός ο κόσμος να υποστεί άλλο τις συνέπειες αυτής της κρίσης. Είπε μάλιστα συγκεκριμένα για τους ενστόλους. Για τα ειδικά μισθολόγια, ότι πρέπει να ενισχυθούν και όχι να περικοπούν και για τις συντάξεις και τους μισθούς, ότι δεν πάει άλλο και δεν θα γίνει καμία μείωση σε μισθούς και συντάξεις. Τι βλέπουμε σήμερα, 7,8 δισεκατομμύρια ευρώ θα προέρθουν από περικοπές σε μισθούς και συντάξεις. Αυτό ονομάζεται πολιτική αλητεία. Για μένα. Τώρα να είμαστε εκτός λοιπόν. Μιλάτε με όχι, είναι πολιτική αλήθεια. Εκτός λοιπόν, σας παρακαλώ, σας άκουσα. Θα με αφήσετε όμως να πω την άποψή μου. Εκτός λοιπόν. Εκτός δεν εγώ σας πρόσβαλα. Να προσβάλλετε πολιτικά. Προσβάλλετε την παράταξη την οποία εκπροσωπώ. Λοιπόν, είναι πολιτική αλήθεια. Είναι εξαπάτηση του ελληνικού λαού. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ούτε θα σας τιμά να το λέτε, ούτε και εγώ μπορώ να τα ακούσω αναντίον. Αυτό νιώθηκε ο κόσμος, αυτό νιώθηκε η ίδια. Λοιπόν, 12 δισεκατομμύρια ευρώ επιμένουν. Είναι ο κύριος Ντράγκη και για να ξέρει ο κόσμος που μας ακούει τι εστί κύριος Ντράγκη. Είναι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο οποίος επιμένει να του πληρώσουμε ομόλογα τα οποία θα κερδίσουν σε βάρος και στις πλάτες του ελληνικού λαού 12 δισεκατομμύρια ευρώ, με ομόλογα τα οποία τα αγόρασαν με 38 δισεκατομμύρια ευρώ και τώρα θέλουν στην ονομαστική τους αξία να τα αγοράσουμε, να το πληρώσουμε εμείς τα 50 δισεκατομμύρια. Αφήστε με ένα λεπτάκι. Και αυτό και επίσης πέρυσι τον Αύγουστο κέρδισαν άλλο 1,28 δισεκατομμύρια με το περίφημο, αν θυμάστε, τον ομόλογο, το οποίο πάλι πουλώντας τον αέρα μας κατάφεραν και είχαν κερδοσκοπικά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αυτά τα λεφτά. Και τώρα πάνε να πούνε ότι θέλουν. Βεβαίως. Και θέλουν τώρα να πάνε και να, αφού 2,5 χρόνια έκαναν μια τακτική από το Πασό που ξεκίνησε να πηγαίνει και να στρέφει τη μία κοινωνική ομάδα ενάντια στην άλλη. Και να πηγαίνουν και να λένε και στο εξωτερικό ότι οι Έλληνες είναι τεμπέληδες, είναι αλήτες, είναι διαφθαρμένοι, είναι δεν ξέρω τι είναι. Τώρα έρχονται και λένε ότι, γιατί το ακούω και από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μέσα στη Βουλή, το άκουγα και σήμερα το πρωί, ότι πρέπει να τιμωρηθούν οι Έλληνες πολίτες, άκουσα σήμερα από βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Ποιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας? Δεν θέλω να αναφέρω τον γιατί δεν το λέτε δηλαδή. Λοιπόν, άκουσα. Μα με συγχωρείτε πολύ, είναι μισόλογα, θα μιλάμε σε αυτόν τον τόπο, σε αυτή την ώρα που έχουμε φτάσει. Αν ακούσατε βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είπε, του κυβερνώντος κόμματος, ο οποίος είπε ότι πρέπει να τιμωρηθούν οι Έλληνες, να μας πείτε το όνομά του. Οι Έλληνες στην ουσία γιατί παίρνουν.
εξαπάντησαν ότι οι μισοί παίρνουν συντάξεις τις οποίες δεν αξίζουν να παίρνουν, οι μισοί το παίζουν και τυφλοί. Και ευθύνονται οι Έλληνες. Γιατί δεν μας το λέτε, κυρία. Είναι σοβαρό αυτό που λέτε τώρα, έχει δίκιο ο κύριος Παυλόπουλος. Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Μέσα στη Βουλή. Αυτό λοιπόν θυμίζει αυτά που έλεγε ο κύριος Παπανδρέου στην Ευρώπη περί διαφθαρμένων Ελλήνων. Σε πηγαδάκια της Βουλής. Είναι πεπισμένοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν πείσει τον εαυτό τους ότι τα μέτρα αυτά είναι αποτελεσματικά. Αυτά τα μέτρα είναι αναποτελεσματικά. Εκπρόσωπος του Εθνικού Κοινοβουλίου που μας λέει τι υπόθηκε σε πηγαδάκι. Δεν μπορώ λοιπόν και εγώ να εκτελεστώ ότι ήμουν παρούσα σε πηγαδάκι στελεχόντα λουκώματος. Πείτε το μου και εσείς με ονόματα. Πείτε το μου με ονόματα. Ώστε εκείνος που το είδε μου ήρθε εδώ. Ήταν υποστή και τη μορφή. Τον ακούω εδώ σε μια σοβαρή εκπομπή στην οποία συμμετέχω. Ρεπορτάζ κάνουμε, κυρία Μακρύ. Μην μιλείτε τώρα ως... Η συνεπώνυμη μου δεν κάνει ρεπορτάζ. Καταγγέλει βουλευτή του δικού μου κόμματος, του κόμματος στο οποίο ανήκω εγώ, χωρίς να λέει γιατί το είπε και χίλιες φορές δεν λέει ποιος το είπε. Ακούγονται απόψεις που θα ξεπερνούν το σπάνγκαλο από το κόμμα σας. Αν λοιπόν εδώ θα κάνουμε όλοι ρεπορτάζ, μπορώ να κάνω κι εγώ ένα. Για πείτε μου πότε εγώ εδώ, στη σημερινή εκπομπή, άλλες φορές, μιλώ με συναδέλφους, αλλά δημόσια... Δεν έχετε ακούσει αυτή την άποψη. Δεν έχετε ακούσει δημοσίως την άποψη συναδέλφων σας που λένε να απολυθούν 150.000 υπάλληλοι. Το να πει κάποιο δημόσια και να έχει και το δημόσιο. Ναι, δεν το έχει πει. Το μαζί τα φάγαμε υπόθηκε επώνυμα από άνθρωπο που πέστηκε τις συνέπειες και δικαίως αν θέλετε. Το μαζί τα φάγαμε είναι ακριβώς το ίδιο. Μην κρύβεστε πίσω από το δάχτυλό σας. Το ίδιο είναι τώρα. Μην μείνουμε στην ουσία. Αυτό το οποίο ακούστηκε από την. Μαζί τα φάγαμε. Είχε 33 κινητά τα οποία τα πλήρωνε τα πάγια του ο ελληνικό λαό. Ήταν 9.000 ευρώ το μήνα. Δεν υπερασπίστηκα τον κύριο Πάγκαλο. Απλώ θέλω να παρακαλέσω την κυρία με την οποία έχω το ίδιο επίθετο, όταν κάνει καταγγελίες να είναι συγκεκριμένη. Διαφορετικά υποβαθμίζεται το επίπεδο μιας συζήτησης, στην οποία εγώ θα συμμετέχω. Μέχρι εκεί. Διότι η κυρία Ζήτα Μακρύ σας λέει το εξής. Δεν μπορείτε να λέτε αυτό που λέτε, χωρίς να λέτε το όνομα. Διότι δηλαδή έτσι μπορεί να σας κατηγορήσει, αυτό που να σας κατηγορήσει. Όχι, εγώ πιστεύω ότι το εφήβρατε ή το κατασκευάσατε. Όχι, δεν λένε ότι πρέπει να απολυθούν οι υπάλληλοι, γιατί όλοι παίρνουν σιντάξ, κουφόν και τυφλό. Ότι πρέπει να τιμωρηθούν οι Έλληνες πολίτες. Αυτό πείτε ποιος βουλευτής συνάδελφός σας το είπε. Κατά τα λοιπά, νομίζω θέλετε να ζητήσετε συγγνώμη. Μα δεν υπάρχει ως αίσθηση αυτό το θέμα της τιμωρίας. Δηλαδή δεν υπάρχουν. Μισό λεπτό. Δεν υπάρχουν συζητήσεις οι οποίες γίνονται και λένε ότι ναι, αφού τόσο καιρό ανέχεσαι το διπλανό σου, ο οποίος γνωρίζεις και εσύ και στους βουλευτές μεταξύ σας, το έχουμε ακούσει πολλές φορές και από βουλευτές. Αφού τόσο καιρό αν έχεις το διπλανό σου που γνωρίζεις ότι κλέβει την εφορία, δεν ξέρω, έχει επίδομα τυφλού ενώ δεν είναι τυφλός, αφού λοιπόν ανέχεσαι αυτό το σκηνικό, καλά να πάθεις τώρα που σου κόβουν και εσένα την σύνταξη. Είναι... Ή δεν υπάρχει ως λογική. Δεν μας είπε κάτι. Γιατί κύριε Μπαλάφα. Όχι, δεν είπα αυτό. Λέω απλώς ότι δεν υπάρχει ως λογική. Όλα τα υπάρχουν. Να ξέρουμε αυτά τώρα. Είναι στο πλαίσιο της αυτής της συνδρόμου. Είναι στο πλαίσιο Πάγκαλου. Αλλά υπάρχει ότι...